αφορμή για την καλεσμένη που φιλοξενούμε σήμερα στη συχνότητα του 984, πήρα από ένα άρθρο της, το οποίο το αναφέραμε εδώ, θυμάστε, πριν 15 μέρες. Η ψυχολόγος η κυρία Σαριγιαννίδη, με πλούσιο διδακτικό έργο και στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, μίλησε για τις συμπεριφορές στα σπίτια τον καιρό της καραντίνας στα παιδιά, περίπου σόκαρε, ως κατοικίδια. Καλημέρα κυρία Σαριγιαννίδη. Καλημέρα κύριε Σακίνη, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα στη συχνότητα. Κυρία Σαριγιαννίδη, επειδή ήρθε και το καλοκαίρι, γενικώς είναι πιο χαλαρά, τώρα αυτό είναι άλλη κουβέντα, αλλά τέλος πάντων, πριν πάμε σε αυτό για να δούμε πώς βγαίνουν έξω ο κόσμος, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, η κοινωνία έχει αρρωστήσει ψυχικά? Να σας πω καταρχάς, γιατί άκουσα την εισαγωγή σας, ότι η ελληνική κοινωνία έμεινε μέσα. Λιγότερο ίσως από όσο επιθυμούσαν οι κρατικοί κηδεμόνες της, αλλά μέσα παρόλα αυτά. Οπότε τώρα που, όπως υποτίθεται, ανοίγει η οικονομία, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα, γιατί ενδεχομένως τα χειρότερα έρχονται, όπως λένε οι ίδιοι, οι συνέπειες, όπως είπατε πολύ σωστά, τώρα θα φανούν. Διότι κατά την περίοδο του εγκλεισμού συνέβαιναν τα προβλήματα, αλλά κανένα δεν τα αντιλαμβανόταν. Αυτό που ουσιαστικά ζούσαμε ήταν μια ιδρυματοποίηση. Όπως ξέρουμε λοιπόν στην ψυχολογία, όταν θα έρθει η ώρα της αποϊδρυματοποίησης, τότε θα φανούν οι συνέπειες στον ψυχισμό και στις συμπεριφορές των ατόμων. Mm-hmm. Όλων των ηλικιών, μεταξύ των οποίων και των παιδιών, αφού αναφερθήκατε στο άρθρο για την κατοικιδιοποίηση των παιδιών. Ομολογώ ότι με σόκαρε ο τίτλος και αμέσως σκέφτηκα ότι το παιδί κατοικίδιο. Αυτό που προηγουμένως, πριν από την εμφάνιση της καραντίνας και των αλλεπάλληλων lockdown, θα έφερνε τα παιδιά στους ψυχολόγους, τώρα προτάθηκε ως ένα κανονικό και νομιμοποιημένο, θα έλεγα, από το ίδιο το κράτος, το θεραπευτικό σε εισαγωγικά κράτος, χειδεμόνα, ως ιδεώδες ζωή. Δηλαδή, ο κατοίκον εγκλεισμός των παιδιών. Να ζουν σε κουτιά, να διαβιούν σε κουτιά και να αλληλεπιδρούν με κουτιά. Αυτό λοιπόν που προηγουμένως, αν συνέβαινε μεμονωμένα, μας ανησυχούσε και πηγαίναμε το παιδί μας σε κάποιον ψυχολόγο για να το βοηθήσει, πηγαίναμε εμείς οι ίδιοι για συμβουλευτική, αυτό το ίδιο προτάθηκε τώρα ως ιδεώδες. Ναι. Για να διατηρήσουμε την υγεία μας λοιπόν, να απολέσουμε την ψυχική μας υγεία. Παραγνωρίζοντας και ξεχνώντας ότι η σωματική και η ψυχική υγεία είναι ενιαία και αδιάσπαστη. Δεν μπορεί να υπάρχει μία χωρίς την άλλη. Σωστό αυτό που λέτε. Συναντήσαμε. Ενδεχομένως θα μπορούσα να σας πω κάποια από τα συμπτώματα που συναντήσαμε και κατά τη διάρκεια της καραντίνας, αλλά θα σας έλεγα πολύ περισσότερο τώρα που υποτίθεται ανοίγουν τα πράγματα. Για πείτε μας. Στα παιδιά καταρχάς. Mm-hmm. Συναντήσαμε παιδιατρικής φύσης προβλήματα, όπως δυσχέρεια, συγκινητικότητα, παχυσαρκία, αύξηση του παιδικού διαβήτη. Προβλήματα στην μνήμη, στη συγκέντρωση της προσοχής, αυξήθηκε πολύ η υπερκινητικότητα των παιδιών, δυσκολίες στην προσαρμογή στο κοινωνικό σχολικό περιβάλλον, είπατε πριν, τι αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί κατά το άνοιγμα των σχολείων. Αν μου επιτρέπετε να σας διακόψω λίγο τον ήρμο. Ναι, αυτό λαμβάνουμε από τους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον εδώ που ζούμε στην Κρήτη. Λαμβάνουμε δηλαδή όχι μόνο με την επιστροφή, ακόμη και τώρα τα παιδιά, θα σας πω την έκφραση, φαίνεται να είναι πιο αγρίμια. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό. Μα η κοινωνικοποίηση του ατόμου είναι συνυφασμένη με την νοημοσύνη του και με την ψυχική του ισορροπία. Όταν λοιπόν ο κοινωνικός απομονωτισμός προτείνεται ως λύση, που βρίσκεται στον αντίποδα της κοινωνικής συνύπαρξης που ξέραμε μέχρι σήμερα ότι είναι η ιδεώδης συνθήκη για να αναπτυχθεί υγιώς ένα παιδί αλλά και ένα άτομο, αντιλαμβανόμαστε ποιες θα είναι οι συνέπειες που λέτε ακριβώς, ότι τα παιδιά θα γίνουν αγρίμια, θα είναι παιδιά ακοινώνητα. Mm-hmm. Παιδιά που δεν αλληλεπιδρούν βασικά με παιδιά της ηλικίας τους. Mm-hmm. Αλληλεπιδρούν μόνο με ενήλικες, συχνά ούτε καν με αυτούς. Όταν λοιπόν η κοινωνική συνύπαρξη έγινε συνώνυμη με την ασθένεια και τον θάνατο και έρχονται παιδιά, να σας δώσω ένα παράδειγμα, και λένε, ρωτούν συστηματικά, έχουν φοβίες για το θάνατο παραδείγματος χάρη και λένε, ξέρετε, τώρα που άνοιξαν τα σχολεία θα πεθάνω από κορονοϊό, ή λέτε να φταίω εγώ αν πεθάνει ο παππούς μου. Είναι μια νοσηρή ιδέα αυτή, η οποία έχει σχηματιστεί στα παιδιά και την σκέφτονται συχνά καθημερινά και γίνεται έμονη η ιδέα. Αυτό είναι ένα πεδίο. Πείτε μου σας παρακαλώ, παιδί, επιπλέον για το παιδί, τον καιρό του εγκλεισμού, ακόμη και στο εκπαιδευτικό σύστημα, το ξέρετε, η ταμπλέτα, ο υπολογιστής, το κινητό ως αναγκαιότητα για τα μαθήματα, όσο λειτουργήσε. Όμως, θυμίζω ότι πριν από όλα αυτά, το ζήτημα ήταν πώς θα απομακρύνουμε τα παιδιά. Ακριβώς.
Και τώρα, Ακριβώς. Έγινε το άλοθη όλων. Και για να μην σας πω, για να κάτσει ήσυχο, άστο και παραπάνω στην ταμπλέτα. Φτάσαμε σε 8-9, μην σας φαίνεται υπερβολή. Αυτά ακούω. Και 10 ώρες στην ταμπλέτα. Ακριβώς. Αυτό που προηγουμένως λεγόταν εθισμό στο διαδίκτυο και συζητείτο από την επιστημονική κοινότητα των ψυχολόγων και των παιδοψυχιάτρων, αν θα πρέπει να μπει στο DSM, είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο ή όχι, να συμπεριληφθεί δηλαδή στις διαταραχές για τα παιδιά ή όχι, έγινε τώρα πρόταση καθημερινής διαβίωσης. Βλέπουμε λοιπόν τα προσχήματα και πώς κατά τα συμφέροντα και κατά τις ανάγκες τις κοινωνιοπολιτικές κάποια πράγματα τα επανεξετάζουμε. Αυτό που λέτε αναφέρεται σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Ντεμιρζένος, Γάλλου διδάκτορα νευροεπιστημών στο CNRS, ο οποίος το 2019 είχε κάνει μια έρευνα πάνω στην χρήση, την πολύ ωραία χρήση της οθόνης. Mm-hmm. Είχε γράψει ένα σχετικό βιβλίο που έλεγε για την κατασκευή του ψηφιακού ηλιθίου. Το έλεγε έτσι ακριβώς. Θεωρώντας ότι η πολύ ωραία χρήση οθόνης και μάλιστα πολλαπλών οθονών οδηγεί στην ψηφιακή αποβλάκωση. Την έρευνα είχε φανεί ότι τα παιδιά που είναι εκτεθειμένα σε πολύ ωρι, εκτεθειμένα για πάρα πολλές ώρες στην οθόνη, θα έχουν χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης από τα παιδιά που δεν θα εκτίθενται τόσο πολύ. Και μάλιστα μια Γαλλίδα ψυχαναλήτρια, η οποία είχε μελετήσει πολύ πριν από 30-40 χρόνια τις συνέπειες της παραμονής των παιδιών στην πόλη και τις απόσυρσης από την ζωή στο χωριό, όπως ήταν πριν από κάποια χρόνια, ανέφερε πως η νοημοσύνη του παιδιού είναι συνυφασμένη με την νοημοσύνη των χεριών του, όπως έλεγε, δηλαδή με το πλαίσιο της ιοκινητικής δραστηριοποίησης. Τώρα τα παιδιά δεν αλληλεπιδρούν, παρακολουθούν, γίνονται παθητικοί δέκτες μηνυμάτων και ερεθισμάτων. Αυτό λοιπόν προφανώς έχει συνέπειες στην ανάπτυξη της νοημοσύνης τους, στην ανάπτυξη του λόγου. Βλέπουμε παιδιά είτε να παλινδρομούν σε γλωσσικό επίπεδο, είτε να καθυστερούν πάρα πολύ να αναπτύξουν τη γλώσσα. Αφού δεν επικοινωνούν, σωστό, η γλώσσα είναι το εργαλείο για να διεκπαιρεωθεί η επικοινωνία. Εφόσον δεν χρειάζεται να επικοινωνήσω, εγκαταλείπεται και το εργαλείο, που είναι η γλώσσα. Λέει εδώ ένας ακροατής, καλημέρα στην κυρία Σαριανίδη, τη διαβάζω, λέει συχνά, πυκνά, ρωτώ, δεν θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη και την ψυχική κατάσταση των ίδιων των εκπαιδευτικών μετά τον εγκλεισμό στην αλληλεπίδρασή τους με τα παιδιά? Προφανώς. Πολύ εύστοχο το ερώτημα του ακροατή σας και τον ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που με διαβάζει, με τιμά ιδιαίτερα. Προφανώς θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη. Θα έλεγα την ψυχική υγεία όλου του ενήλικου πληθυσμού θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη. Γιατί τα παιδιά αυτά, τις συνέπειες του εγκλεισμού, τις είπαμε προηγουμένως κάποιες από αυτές, γιατί όλες δεν προλαβαίνουμε να τις συζητήσουμε, αυτές οι συνέπειες θα πρέπει να τις διαχειριστεί ένα ενήλικο περιβάλλον, το οποίο και εκείνο πληρώνει τις συνέπειες του κατοίκον περιορισμού του. Και του εγκλεισμού του. Και θα έλεγα εκεί είναι ακόμα πιο ζωφερό το τοπίο. Δηλαδή, για προχωρήστε λίγο παρακαλώ. Να πω μόνο πριν μπω σε αυτό το θέμα, ότι στα παιδιά οι συνέπειες θα φανούν μακροπρόθεσμα και γενικότερα στην ψυχολογία οι συνέπειες φαίνονται μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλά από τα δεδομένα αυτά να αποδειχθούν. Ενώ στην υγεία φαίνονται άμεσα οι συνέπειες ενός σωστού ή λάθος χειρισμού, στην ψυχολογία φαίνονται μακροπρόθεσμα. Να έρθουμε στους ενήλικες λοιπόν. Πριν έρθετε να ρωτήσω κάτι, το οποίο το βλέπω εδώ, το ομαδοποιώ από πολλούς ακροατές. Θεωρεί, λέει η κυρία Σαριανίδου, ότι αυξήθηκαν τα κρούσματα ενδοοικογενειακής, ας την πούμε έτσι, βίας με θύματα, παιδιά κάθε μορφής βίας στην περίοδο του εγκλεισμού. Υπάρχουν έρευνες. Αυτή τη στιγμή δεν έχω μπροστά μου συγκεκριμένους αριθμούς να σας πω. Παρ' όλα αυτά, πριν από μάλιστα δύο εβδομάδες διάβαζα και συμπληρώνω μια σχετική έρευνα και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, ότι έχουν αυξηθεί τα επίπεδα της ενδοοικογενειακής βίας, διότι τα προβλήματα, εφόσον δεν εξωτερικεύονται, δεν υπεραναπληρώνονται στην καθημερινή ζωή, στις βόλτες, στην επαφή με τους φίλους, στην εργασία, αφού ακόμα και η εργασία έγινε τηλεεργασία. Οπότε όλα τα προβλήματα της δουλειάς, λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν έχουν χώρο εκτόνωσης παρά μέσα στο σπίτι και στον οίκο, προφανώς αυξήθηκαν τα προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας. Τι κάνουν οι άνθρωποι με το θυμό που νιώθουν, με τη ματέωση που νιώθουν, με τα καταθλιπτικά συναισθήματα που νιώθουν, με τη θλίψη, με την πλήξη της καθημερινής τους ζωής. Προφανώς την εκτονώνουν εσωτερικά. Είχα γράψει κάποια στιγμή ένα άρθρο στο SL Press για το βουβό κύμα, λέγοντας ότι όλη αυτή η ιστορία μοιάζει με το βουβό κύμα, όπως λέγεται στην αστική ορολογία. Εξωτερικά, καθ' όλη την περίοδο του lockdown, φαινόταν μια ήρεμη επιφάνεια θαλάσσης,
Εσωτερικά όμως και κλεισμένων των θυρών, θα έλεγα, έβραζε. Και εφόσον δεν είχε άλλο πεδίο εκτόνωσης, εκτονώνεται εσωτερικά. Και αυτό το βλέπουμε. Οι αντιδράσεις είναι περισσότερο διαπροσωπικές, αν το δούμε και σε πολιτικό επίπεδο, παρά μαζικές και πολιτικές. Έχετε δίκιο. Απαντήστε και σε κάτι ακόμη που το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τις τελευταίες μέρες, λέει εδώ ο κόσμος, έρχεται στην επιφάνεια μία συμπεριφορά με χαμηλό ηλικιακό δείκτη, όχι απλού bullying, στα όρια της σεξουαλικής επίθεσης, είτε σε αγόρια είτε σε κορίτσια. Περίπου από συνομήλικους, λίγο μεγαλύτερους, αλλά πάντως νέα παιδιά. Mm-hmm. Μπορεί να είναι απότοκος όλων αυτών που συζητάτε, μου γράφουν εδώ. Οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις και αυτού του τύπου η σεξουαλική βία, είτε συμβολικά είτε και άμεσα, είναι ένα είδος επιθετικότητας. Και ειδικά στην εφηβεία εκδηλώνεται συχνά η επιθετικότητα και ο θυμός με αυτόν τον τρόπο. Εφόσον λοιπόν έχουμε προβλήματα επιθετικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ένας τρόπος, ένα σύμπτωμα θα έλεγα κοινωνικό έκφρασης αυτής της επιθετικότητας και αυτής της αντικοινωνικής συμπεριφοράς είναι οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Μάλιστα. Πάμε σας παρακαλώ πολύ στον ενήλικο πληθυσμό. Θα σας πω κάτι και από εκεί και πέρα. Λέτε εσείς αυτά που νομίζετε ότι είναι άξια πλέον συζήτηση και παρατήρηση. Θα σας πω ότι έχει γίνει περίπου όπως ο κοινός πονοκέφαλος ή το κοινό κρυολόγημα. Αυτό που ακούς δεξιά και αριστερά, έχω κρίση πανικού. Mm-hmm. Πολύ ορθά. Η κρίση πανικού συναγωνίζεται, θα έλεγα, και το λέω έτσι με μία θλίψη, συναγωνίζεται, θα έλεγα, τη κρίση πανικού. Η κρίση πανικού, συγγνώμη, συναγωνίζεται τη κατάθλιψη, τα συμπτώματα και τις διαταραχές που φτάνουν σε εμάς. Όντως έχουν αυξηθεί δραματικά οι υποχονδριακές νευρώσεις, τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, οι φοβίες γύρω από το θάνατο και την ασθένεια, η κρίση πανικού, η κρίση άγχους και τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Ήδη κατά τα χρόνια της κρίσης είχε γίνει μια μελέτη που την είχα δημοσιεύσει στο βιβλίο μου γύρω στο 2015 για το πώς μετά τα πρώτα χρόνια της κρίσης είχε αυξηθεί η χρήση ψυχοφαρμάκων και ναρκωτικών. Είχε γίνει μια μελέτη πάνω στα αστικά λύματα που είχε δείξει ακριβώς τα ποσοστά της αύξησης των φαρμάκων. Σήμερα, μετά το Μάρτιο του 2020, κατά το πρώτο lockdown, έγινε μια αντίστοιχη έρευνα στα αστικά λύματα και φάνηκε, νομίζω ότι θα άξιζε τον κόπο να το αναφέρουμε, γιατί καμιά φορά οι αριθμοί έχουν σημασία, διότι είναι πολύ έκδηλοι και σοκάρουν. Μετά λοιπόν το πρώτο lockdown, φάνηκε το εξής, ότι η κατανάλωση της κοκαίνης αγγίζει τα 800 γραμμάρια την ημέρα. Η κατανάλωση αμφεταμινών αυξήθηκε κατά 650%. Τριπλασιάστηκε η κατανάλωση παρακεταμόλης, δηλαδή η χρήση αναλυτικών. Αυξήθηκε 77% η χρήση ηρεμιστικών και κυρίως του ταβόρ και αυξήθηκε κατά 31% η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Πώς λοιπόν διαχειρίστηκαν όλα αυτά τα συμπτώματα και όλες αυτές τις συνέπειες? Καταστέλλοντάς τα, θα έλεγα. Καταστέλλοντάς τα με ψυχοφάρμακα. Πολλές φορές δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν στρέφομαι βεβαίως εναντίον της φαρμακευτικής αγωγής όταν αυτή είναι απαραίτητη. Αλλά η μαζική χρήση φαρμακευτικής αγωγής και ναρκωτικών ουσιών είναι ενδεικτική της πρότασης που προτείνουν τα άτομα στον εαυτό τους. Άρα είμαστε μια κοινωνία σε καταστολή τροποντινά. Ναι, βέβαια. Μα αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός ότι η κοινή γνώμη είναι τόσο ελέγξιμη και τόσο χειραγωγήσιμη. Θα έλεγα ενέδωσε τόσο πολύ στην υγειονομική τρομοκρατία και μάλιστα το εγγράμματο κομμάτι αυτής της κοινωνίας κατά τη γνώμη μου πολύ περισσότερο. Ενέδωσε λοιπόν στην υγειονομική τρομοκρατία και αποδέχτηκε να ζει μια ζωή γυμνή και ανέπαφη. Δηλαδή αποδέχτηκαν οι άνθρωποι να ζουν για να μην πεθάνουν. Αποδέχτηκαν να ζουν νεκρές ζωές για να αποφύγουν το βιολογικό θάνατο. Αυτό το συνέστημα, το καθημερινό, της νεκρής ζωής, της αποστεωμένης ζωής, θα έλεγα, είναι συνυφασμένο με ένα πένθος. Πενθώ τη ζωή που δεν ζω. Το πένθος, λοιπόν, μας ανοίγει στην κατάθλιψη. Και μέσα από αυτή την οδό, πενθώ έναν εαυτό, και αυτό θα σας έλεγα συμβαίνει, το παρατηρούμε συχνά και σε νέας ηλικίας ανθρώπους, να έχουν μια ψυχολογία γύρατος. Καταστολής και πένθος, λοιπόν. Προλάβατε την πρώτη, αν θέλετε, παρατήρηση, αν γίναμε πιο εύκολα, χειραγωγήσιμη και ελέγξιμη. Θέλω να σας ρωτήσω, ο φόβος οδηγεί πια εξ αντανακλάσεως και σε φοβικά σύνδρομα με την έξοδο στο περιβάλλον? Θεωρείτε δηλαδή ότι είμαστε φοβικοί έως και αγοραφοβικοί? Τα ακούω από πολλούς
με το πολύ απλό, κοίτα, και δεν έχει σχέση με το παίρνω μέτρα απόστασης για λόγους δημόσιας υγείας. Προφανώς. Δεν θέλω να είμαι με πολύ κόσμο, φοβάμαι. Φοβάμαι θα μου συμβεί το οτιδήποτε. Θεωρείτε ότι αυτό πυκνώνει πια? Βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς τα υγειονομικά μέτρα για την προστασία της υγείας, ενδεχομένως κάποια από αυτά θα έπρεπε να πάρθουν. Δεν είμαι ειδική να επιχειρηματολογήσω για αυτού. Το ζήτημα είναι η χρήση τους. Και δει το ψυχολογικό, το κοινωνιοψυχολογικό, για να το πω πιο σωστά, σκέλος της χρήσης των μέτρων αυτών. Προφανώς λοιπόν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, ξεκίνησα με αυτή την παρατήρηση, βιώνουν τις συνέπειες της ιδρυματοποίησής τους. Η ιδρυματοποίηση είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, νοσηλεύεται για παραδεταμένο χρονικό διάστημα σε ένα νοσοκομείο. Είναι φυλακισμένος. Βρίσκεται υπό κατοίκον περιορισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ποιες είναι οι συνέπειες της επανένταξης του ατόμου στην κοινωνία. Όλα αυτά λοιπόν τα συμπτώματα, κάποια από αυτά σας τα ανέφερα, η αγοραφοβία που προσθέτεται είναι ένα πάρα πολύ συχνό σύμπτωμα και συνέστημα της επανένταξης στην κοινωνία. Τα άτομα έμαθαν να θεωρούν ως φυσιολογικό, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, τον κοινωνικό απομονωτισμό τους. Τώρα λοιπόν η διαπροσωπική επαφή τους μοιάζει ξένη και συχνά και επικίνδυνη. Θα έλεγα κατασκευάστηκε ένα παρανοϊκό σύμπαν, αν μου επιτρέπετε αυτή η έννοια, το βάζω εντός εισαγωγικών. Ένα παρανοϊκό σύμπαν όπου η επαφή με τον άλλον είναι απειλητική. Άρα την ώρα που παλαιότερα θεωρούσαμε πως ο άλλος είναι η διέξοδός μου, είναι η δυνατότητά μου να ικανοποιηθώ, να ευχαριστηθώ, τώρα ο άλλος είναι η απειλή. Μου λέει εδώ φίλος ο Γρηγόρης, μήπως λοιπόν, κυρία Σαριγιαννίδη, αυτή η έκρηξη, το ξέσπασμα ιδίως των μικρών ηλικιών να συνοθούνται 1.000-1.500 άτομα, είναι αυτό το άλογον σε μια παράλογη λογική, ξέσπασμα και αυτό με ένα αρνητικό, αλλά ως φυσιολογική ανταπόδοση του τι έχουν υποστεί? Θα σας έλεγα ότι αυτού του τύπου οι αντιδράσεις ποινικοποιήθηκαν και ενοχοποιήθηκαν πάρα πολύ. Όχι τυχαία κατά τη γνώμη μου, για να δημιουργήσουν μια ενοχοποίηση, η οποία ενοχοποίηση είναι συνυφασμένη στην ψυχολογία με την παθητικοποίηση. Ο ενοχοποιημένος είναι ένας παθητικός άνθρωπος που δυσκολεύεται να αντιδράσει. Θεωρώ όμως ότι αυτού του τύπου τα ξεσπάσματα είναι ξεσπάσματα κατά τη γνώμη μου και τίποτα παραπάνω, που μπορεί να δημιουργήσουν και προβλήματα και αν θέλετε στο τέλος ενδεχομένως ακριβώς λίγο απασφαλίζουν την βαλβίδα, δίνουν λίγο αέρα, αλλά επί της ουσίας λειτουργούν σαν έναν αντίλογο που επικυρώνει τον λόγο. Μα η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, αυτό μου λέτε ουσιαστικά. Ακριβώς. Έτσι λειτουργούν. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αντί να είναι κάτι συντεταγμένο, στρατηγικά, με σωστό, ωραίο ακριβώς τρόπο. Μάλιστα. Με τον ίδιο τρόπο θα σας έλεγα αξιοποιείται και η φιλολογία και παραφιλολογία γύρω από τους ψεκασμένους, τους μη ψεκασμένους που είναι πιο ψεκασμένοι από τους ψεκασμένους. Και όλη αυτή η παραφιλολογία γύρω από αυτήν την ιστορία και την χρήση τέτοιων χαρακτηρισμών αντιστοίχως λειτουργεί. Μας αποπροσανατολίζει από την ουσία και της διαχείρισης των υγειονομικών προβλημάτων και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και το γεγονός ότι αποδέχτηκαν να παραχωρήσουν στοιχειώδεις ατομικές ελευθερίες. Και οι ίδιοι που πριν από κάποια χρόνια διατείνονταν για τις ιδεολογίες του δικαιωματισμού και την φιλελεύθερη στάση τους απέναντι στη ζωή. Οι ίδιοι λοιπόν λόγω του φόβου αποδέχτηκαν την παραχώρηση των ατομικών τους ελευθεριών ως κάτι φυσικό και αυτονόητο, θα έλεγα. Κύριε Σαριγιαννίδη, φοβάστε ότι βυθιζόμαστε σε μία με πολλά εισαγωγικά όμως, όχι ουσίας, αλλά με πολλά εισαγωγικά, υγιεινή ορθότητα όπως έγινε στο παρελθόν και με την περίφημη πολιτική ορθότητα? Θα σας έλεγα ότι η ίδια η χειραγωγή της κοινής γνώμης, τα ΜΜΕ και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι τους, λένε πως τα χειρότερα έρχονται. Αυτό δεν θα πω αν λέγεται για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό ή όχι. Θα το δω από τη δική μου πλευρά. Αυτό δημιουργεί έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Ότι ο κόσμος στο μέλλον του είναι ένας κόσμος γεμάτος απειλές. Απειλές γύρω από την υγεία. Άρα, θα ξανάρθουμε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Για να διατηρήσω την υγεία μου, θα πρέπει να είμαι πυθύνιος, υπάκουος απέναντι σε όλες τις διρεκτίβες που μου δίνει το κράτος γονέας, παύλα, θεραπευτής. Με αυτούς τους όρους λοιπόν, η οργουελιανού τύπου προοπτική για την κοινωνία φαίνεται καλά, να ενσαρκώνεται. Καλβινιστικό μου φαίνεται περισσότερο πρωτίστως, αφού αναφέρεστε στο ρόλο του μπαμπά κράτους.
Θέλω σήμερα να κλείσουμε, γιατί έχετε και την εργασία σας, ως εξής. Το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον το ερώτημα του φίλου μου του Μιλτιάδη. Άρα, λέει η κυρία Σαραγιαννίδη, επειδή έχουμε μάθει στις μέρες αυτές να μιλάμε για τις μακροχρόνιες παρενέργειες, ποια είναι κατά την δική σας αίσθηση η μακροχρόνια παρενέργεια, ιδίως στις νέες, τις ευαίσθητες ηλικίες? Αυτό που θα δούμε είναι να συντελείται μια βαθιά αλλαγή νοοτροπιών. Αυτή η βαθιά αλλαγή νοοτροπιών, κάποια πράγματα που θεωρούνταν μέχρι σήμερα δεδομένα και αυτονόητα, ας πούμε τη διαπαφή, την προσωπική επαφή, τον έρωτα, την ανάπτυξη των έντονων συναισθημάτων. Mm-hmm. Οι νέες αυτές νοοτροπίες, όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως, θα τα θεωρούν κάτι ξένο, κάτι ανοικείο. Άρα η διαπροσωπική επαφή θα είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα ξένη για το άτομο, το πλέον νέο άτομο, και θα προτιμά παραδείγματος χάρη να αλληλεπιδρά μέσα από το κινητό του. Σάιμπερ καταστάσεις μου λέτε δηλαδή. Έτσι, ακριβώς. Θα ερωτεύονται λοιπόν και σάιμπερ, ιντερνετικά. Mm-hmm, μάλιστα. Mm-hmm. Δημιουργούνται νέες νοοτροπίες. Αυτές οι νέες νοοτροπίες βλέπουμε από πού ξεκινάνε, δεν μπορούμε να ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσουν. Θα εξαρτηθεί από τη συνέχεια αυτών των καταστάσεων που ζούμε σήμερα. Διότι όσο χειροτερεύουν και παρατείνονται, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι συνέπειες και βεβαίως τα ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία αν γίνουν μακροχρόνια είναι και δύσκολα θεραπεύσιμα. Άρα μαζί με τη cyber προοπτική να βάλουμε και την φαρμακευτική διαχείριση πλέον του ψυχισμού και του οργανισμού. Με συγχωρείτε όμως, αλλά οι κοινωνίες των ανθρώπων, αν δεν κάνω λάθος, εσείς με διορθώνετε ως ειδικότεροι, είναι κοινωνίες, σχηματισμοί που έχουν σχέση με τις επαφές, τις φυσικές επαφές. Θα σας πω, ας πούμε, το απλό. Ο παππούς στο χωριό, παρατηρώντας 18-19 χρονών παιδιά να κάθονται σε ένα παγκάκι, σε ένα τραπέζι, το ένα στο κινητό, το άλλο στο κινητό του, είπε το πολύ απλό, εύστοχο: «Μα άγγιξε τη στο χέρι, όχι το κινητό». Έτσι. Και το είπε με μία αγνότητα, δεν το είπε με καμία προστοιχεία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, είναι κοινωνίες ανθρώπων να οδηγηθούμε έτσι? Ένα νέο είδος ανθρώπου. Νέο τον είδος. Άνθρωπο τον βάζω εντός εισαγωγικών. Πολλοί λένε ότι μέσα από αυτό το πείραμα που συντελείται, λένε κάποιοι, θα έρθουμε αντιμέτωποι με το μετάνθρωπο. Μια άλλη εκδοχή ανθρώπου, η οποία δεν θα είναι ακριβώς ανθρώπινη. Αυτό που σίγουρα μπορώ να πω είναι ότι θα είναι ένας άνθρωπος που δεν ζει σε ανθρώπινες συνθήκες. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, δεν προλαβαίνουμε, αλλά δυστυχώς σήμερα ελπίζω να τα ξαναπούμε, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σκέψη που ξεδιπλώνεται. Με ρωτάνε όμως πολύ εδώ, θεωρεί η κυρία Σαραγιαννίδη ότι με αυτό τον εγκλεισμό ελαίο καραντίνας έσπασε τελείως και αυτό που περίπου ήταν θεσμός στην Ελλάδα η οικογένεια, γιατί ακριβώς ξαναγνωριζόμενοι ο ένας με τον άλλον αντιλήφθηκαν ότι είναι σε αποστάσεις και ήρθαν συγκρούσεις ενδοοικογενειακά? Είδαμε ότι αυτό που λέμε ως ο παλαιός κόσμος που ξέραμε μέχρι σήμερα, δηλαδή η οικογένεια που είναι η πρόνοια στην Ελλάδα, γίνεται μέσα από την οικογένεια. Η σχέση με την εκκλησία, παραδείγματος χάρη, είναι καταστάσεις και συνθήκες ζωής, το να πηγαίνω στην εκκλησία την Κυριακή, το να πηγαίνω να βλέπω τον παππού μου και να τρώμε. Είναι καταστάσεις καθημερινής ζωής που χτυπήθηκαν ιδιαίτερα. Δεν μπορώ να ξέρω, ή τουλάχιστον μπορώ να έχω μια προσωπική γνώμη, αλλά δεν μπορώ να είμαι βέβαιη ότι αυτό έγινε σκοπίμως για να χτυπηθεί ο θεσμός της οικογένειας ή για να χτυπηθεί ο θεσμός της Εκκλησίας. Σίγουρα όμως εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι αυτοί οι θεσμοί χτυπήθηκαν. Και όχι μόνο χτυπήθηκαν, αυτό θα έλεγα είναι το μισό κακό, ίσως και το λιγότερο. Αποδέχτηκαν την ήττα τους αδιαμαρτύρητα. Άρα έχασαν σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι. Κυρία Σαραγιαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία σήμερα. Αν κρίνω εδώ από τη συμμετοχή ακροατών, αλλά θα θέλαμε άλλη μια ώρα. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Σαχίνη, και για τους ακροατές και τις ερωτήσεις τους. Χάρηκα πάρα πολύ και ελπίζω και εγώ να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.